Από τότε που χώρεσα με την Ελενίτσα και δίκασα τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο TTV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο TTV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. Τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Την Κυριακή με τη Real News. Εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Μαζί. Που για σένα τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου σε δύο συλλεκτικά CD. Υπήρχαν λόγοι που για σένα ναι, δεν κράτησα. Και Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη. Real News. Η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκασε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Vom Schlom, Olivier Thromba, da? Da. Chel Vjechmort iz Gresi, Moskvo. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, καλησπέρα σας. Είμαστε και απόψε το βράδυ, 28 Οκτωβρίου, ζωντανά μαζί στον Ενικό. Φιλοξενούμε τον πρόεδρο των Ανεξαρτήτων Ελλήνων, τον κύριο Πάνο Καμένο. Καλωσορίσατε, πρόεδρε. Καλησπέρα. Στον Ενικό, βέβαια, πρέπει κανονικά. Καλωσόρισες, πρόεδρε, αλλά έχω καταλάβει κάτι από αυτές τις πρώτες τηλεοπτικές εκπομπές, ότι είναι προτιμότερο οι πολίτες να ρωτούν στον Ενικό τους πολιτικούς και εγώ να κρατάω τον πληθυντικό της απόστασης, γιατί ορισμένοι νομίζουν ότι μιλώντας στον Ενικό αυτό σημαίνει ότι θα χαριστώ στα ερωτήματα. Δεν... Στον πληθυντικό λοιπόν εγώ, στον Ενικό οι πολίτες που δικαιούνται στους πολιτικούς να ομιλούν στον Ενικό γιατί εκείνοι τους στέλνουν στο κοινοβούλιο. Και είναι και νομίζω ένας κώδικας επικοινωνίας πιο αληθινός. Τώρα νομίζω ότι η σημερινή μέρα ευχαριστώ είναι... για την πρόσκληση, γιατί ξέρετε εμείς δεν έχουμε πολλές ευκαιρίες ανεξάρτητα
να μιλήσουμε για το πρόγραμμά μας, να συνομιλήσουμε τους πολίτες δημόσια. Δεν είστε πολύ δημοφιλείς στα μίντια, δηλαδή. Μπορώ να πω ότι από τότε που ήμουν βουλευτής είμαι λιγότερο δημοφιλής ως πρόεδρος των Ανεξάρτητων Ελλήνων και υπόσχομαι ότι θα συνεχίζω να συγκρούομαι, όχι με τους δημοσιογράφους, με τα αφεντικά. Μάλιστα. Τώρα, η σημερινή μέρα έχει μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ανακοίνωσαν οι Ανεξάρτητοι Έλληνες και το κυβερνητικό τους πρόγραμμα. Το ανακοίνωσαν σήμερα στη 1 το μεσημέρι, αναρτήθηκε ήδη στο διαδίκτυο, από όπου μπορούν οι συμπολίτες μας, όση ώρα εμείς εδώ θα συζητούμε, να το διαβάζουν και να στέλνουν ερωτήσεις. Οι ερωτήσεις σας αναμένονται στο enikos.gr, αλλά και στο Twitter. Μπορείτε να στέλνετε απευθείας σε μένα μηνύματα με τα ερωτήματά σας και βέβαια κυρίως τα ερωτήματα θα κάνουν οι φίλοι και οι φίλες που είναι σήμερα εδώ μαζί μας. Εγώ θα ξεκινήσω ρωτώντας, κουνώντας το πρόγραμμα, το διάβασα, δεν είμαι σαν μερικούς που δεν έχουν διαβάσει το μνημόνιο. Και επαναλαμβάνουν το λάθος τους. Το διάβασα σήμερα ερχόμενος εδώ και το πρώτο μου ερώτημα, πρόεδρε, είναι με ποιους θα γίνει αυτό. Θέλω να πω, οι ανεξάρτητοι Έλληνες στις δημοσκοπήσεις έχουν ένα ποσοστό που κυμαίνεται από το 6, 7, εκεί. Δεν μπορείτε μόνοι σας να κάνετε κυβέρνηση. Με ποιους θα εφαρμόσετε το πρόγραμμα αυτό? Διαβάζοντάς το, έχω βρει 10 διαφορετικούς λόγους για τους οποίους δεν μπορείτε να συνεργαστείτε εύκολα ούτε με τη Νέα Δημοκρατία, αλλά ούτε και με το ΣΥΡΙΖΑ. Με ποιους λοιπόν? Άρα σημαίνει ότι το πρόγραμμά μας είναι οι απόψεις μας, οι θέσεις μας και οι αρχές μας, οι οποίες θέλω να σας πω ότι δεν έγιναν από κάποιο διαφημιστικό γραφείο, από κάποια εταιρεία επικοινωνίας. Είναι προϊόν της εθνικής αντιπρότασης που παρουσιάσαμε στις εκλογές, από το διάλογο και τη δημόσια διαβούλευση με τους πολίτες ανακλάδο. Και μάλιστα εδώ θέλω να σας πω ότι έπαιξαν σημαντικό ρόλο τα social media και οι Έλληνες οι ομογενείς του εξωτερικού. Οι περισσότερες από τις προτάσεις, τις οποίες ξεκινήσαμε και παρουσιάσαμε προεκλογικά, ήταν προτάσεις οι οποίες ήρθαν και συντέθηκαν μέσω του διαδικτύου, από τα social media, κυρίως από Έλληνες Ομογένειες. Αυτό το πρόγραμμα λοιπόν έχει ολοκληρωθεί με το συνέδριο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, με τα προσυνέδρια σε όλη την Ελλάδα, με το διάλογο και τη διαμόρφωση των τομέων που προείστανται οι βουλευτές, αλλά και τις γραμματείς που προείστανται οι άνθρωποι του κινήματος, από τα κινήματα με τα οποία συνεργαζόμαστε. Και είναι, πρόεδρε, είναι κοινό μυστικό ότι μετά τις εκλογές σκέφτεστε να συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ. Το συζητάνε τα social media στα οποία αναφέρεστε. Πάτε στο ψητό κατευθείαν. Στο ψητό. Λοιπόν, αυτό είναι πρόγραμμα που για να εφαρμοστεί πρέπει εσείς να πάρετε μέρος σε κάποιο κυβερνητικό σχήμα. Με τη Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ σας χωρίζει η άβυσσος του μνημονίου. Επομένως, η μόνη λύση που έχετε κυβερνητικής συνεργασίας είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό το πρόγραμμα μπορεί να εφαρμοστεί με το ΣΥΡΙΖΑ? Για παράδειγμα, εγώ βρήκα τουλάχιστον 3 κεφάλαια, τα οποία διαβάζοντάς τα η ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ θα πάθει 3 εγκεφαλικά. Η θέση σας για τα εθνικά θέματα. Οι συνιστώσεις περισσότερα, πιθανώς. Οι συνιστώσεις περισσότερα. Οι θέσεις για τα εθνικά θέματα, για παράδειγμα, δεν ταιριάζουν καθόλου με αυτές του ΣΥΡΙΖΑ. Ναι. Οι θέσεις για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, που εσείς λέτε ναι, δεν ταιριάζουν με του ΣΥΡΙΖΑ. Mm-hmm. Λοιπόν, αν θα ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ, εάν δεν είχαμε αυτές τις θέσεις, θα ήμασταν ΣΥΡΙΖΑ, θα ήμασταν Νέα Δημοκρατία. Αυτές είναι οι θέσεις μας, τις οποίες εμείς εντύμως τις δημοσιοποιούμε, όχι προεκλογικά. Τις δημοσιοποιούμε σε μια διάχρονη στιγμή που μπορούν οι πολίτες καταρχήν να τις μελετήσουν και να αποφασίσουν. Στις δημοκρατίες, το 7% γίνεται και πλειοψηφία ή γίνεται και μηδέν. Θεωρήσαμε λοιπόν ότι το εντιμότερο απ' όλα είναι καταρχήν να δώσουμε στη δημοσιότητα τις προτάσεις μας. Και όσον αφορά τους πολίτες, αλλά και όσον αφορά τα κόμματα, τα υπόλοιπα κόμματα. Υπάρχουν προτάσεις οι οποίες για μας αποτελούν ένα κείμενο εργασίας. Ένα κείμενο εργασίας και ιδιαίτερα όσον αφορά τα επιμέρους υπουργεία. Αλλά υπάρχουν και θέσεις, όπως αυτές για τα εθνικά θέματα, που αποτελούν κόκκινες γραμμές. Και λέμε ξεκάθαρα, κύριε Χατζηνικολάου, εάν επιθυμούν κάποιοι να δημιουργήσουμε αυτό που χρειάζεται η χώρα, δηλαδή μια κυβέρνηση εθνικής ενότητας, που θα συμμετέχουν κόμματα, πολίτες, πολιτικοί που θα εκλεγούν από τον ελληνικό λαό, από όλο το φάσμα το πολιτικό, εκτός του μνημονίου βέβαια, των μνημονιακών κομμάτων, τα οποία καταραίουν έτσι και έτσι. Τότε δεν θα είναι κυβέρνηση εθνικής ενότητας, θα είναι κυβέρνηση αντιμνημονίου. Να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Εδώ πέρα, όπως βλέπετε, και η εθνική ενότητα δεν μπορεί να χωρίζει σε μνημονιακούς και αντιμνημονιακούς.
εάν παρατηρήσει κανείς τις δηλώσεις στελεχών της Νέας Δημοκρατίας, τελευταία, βγαίνουν αντιμνημονιακά πιο πολύ ίσως και από εμάς καμιά φορά. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι μπορούμε να συνεργαστούμε με αυτούς εάν παραμείνουν στη Νέα Δημοκρατία. Είναι ξεκάθαρο ότι συνεργασία με κόμματα του μνημονίου και πολιτικούς που έχουν ψηφίσει μνημόνιο δεν υπάρχει. Όμως, πιστεύω ότι θα διαμορφωθούν τέτοιες καταστάσεις μετά τις εκλογές, όπου οι δυνάμεις εκείνες που αποδέχονται πλέον ότι τα μνημόνια τελείωσαν και οι πολιτικές των δανειακών συμβάσεων τελείωσαν. Και αυτό, αν θέλετε, είναι μια κύρια διαφορά με το ΣΥΡΙΖΑ. Εμείς λέμε καταγγελία των δανειακών συμβάσεων. Μπορούμε να φτιάξουμε ένα εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης του τόπου και να προχωρήσουμε σε αυτό που έγραψε σήμερα ένα καταπληκτικό άρθρο. Και τα λεφτά. Ο καθηγητής Ήφαιστος. Από πού θα έρχονται τα λεφτά? Πάμε ένα-ένα. Εγώ το πρόγραμμα εδώ. Τώρα θα πάω εδώ στους συμπολίτες. Και βέβαια με αλλαγή του συντάγματος πρώτα απ' όλα, έτσι. Τώρα εγώ απευθύνομαι σε εσάς. Κάθισα και διάβασα το πρόγραμμά του σήμερα. Φίλο-φίλο. Είναι τόσο ευχάριστο για όλους μας. Επαναφέρει τους μισθούς στο 2009. Μειώνει τους φόρους αποφασιστικά. Ρίχνει το ΦΠΑ στα είδη λαϊκής ανάγκης στο 5%. Μετά τις διαφημίσεις θα μας πει ο Πρόεδρος από πού θα βρεθούν τα λεφτά. Πώς θα πάνε οι μισθοί, κύριε Πρόεδρε, στο 2009. Πώς θα πάει ο ΦΠΑ στο 5%. Πώς θα μειωθούν οι φορολογικοί συντελεστές στα επίπεδα των γειτονικών κρατών. Από πού θα έρθουν τα λεφτά αυτά. Μικρή διακοπή, σε λίγο πάλι μαζί. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και δίκασα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Οπ, τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν OTE Double Play και OTE TV. Απόκτησε και εσύ OTE Double Play και OTE TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Την Κυριακή με τη Real News. Εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Μαζί. Που για σένα τα ζεϊπέτικα του Γιάννη Πλούταρχου σε δύο συλλεκτικά CD. Υπήρχαν λόγοι που για σένα ναι, δεν κράτησα. Και Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Τσέλι βιέξμορ τη Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοεταιρικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. OTE. Μαζί είμαστε ένα. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά.
την Κυριακή με τη Real News. Εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Και με κάθε κουπόνι που εξαργυρώνεται, η Real News προσφέρει 1 ευρώ στην ενέργεια της ΑΒ για την υποστήριξη 52 δράσεων σύντησης σε όλη την Ελλάδα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πούσκα σε μετάφραση. Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφραζούλα είναι. Τον σλιόμ ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλι βιέξμορ της Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Νητσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νητσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νητσιάκος. Ό,τι καλύτερο. Για τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Πριν περάσω στους συμπολίτες μας, απάντηση δεν πήρα. Θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Απάντηση δεν πήρατε γιατί είχαμε διαφημιστικά μηνύματα. Ναι. Θα συνεργαστείτε με το ΣΥΡΙΖΑ, ναι ή όχι? Η θέση μας είναι απόλυτα ξεκάθαρη. Είστε ανοιχτοί σε συνεργασία μαζί? Έχουμε μία πρόταση κυβερνητική. Έχουμε κάποιες κόκκινες γραμμές στα εθνικά θέματα, στη μετανάστευση. Σοβαρές διαφορές με το ΣΥΡΙΖΑ. Σήμερα θεωρώ ότι ήταν ατυχέστατη η δήλωση που συνέπεσε μάλιστα ο κ. Πάγκαλος με το ΣΥΡΙΖΑ. Περί της καταργήσεως των παρελάσεων, διαφωνούμε κάθετα, διαφωνούμε στα εθνικά θέματα και σε αυτά τα θέματα εμείς δεν κάνουμε πίσω. Για να υπάρχει οποιαδήποτε περίπτωση, να υπάρχει συμμετοχή σε μια κυβέρνηση που θα συμμετέχει ή όχι ο ΣΥΡΙΖΑ, αλλά θα είναι μια κυβέρνηση που θα συμμετέχουν οι ανεξάρτητοι Έλληνες, στα εθνικά θέματα εμείς δεν πρόκειται να υποχωρήσουμε τον αχιλλιοστό. Εάν δεν θέλουν να υπάρχει συνεργασία, θα πρέπει σε αυτά τα θέματα να επιμείνουν. Στα υπόλοιπα θέματα της διακυβέρνησης, ευχαρίστως να κάνουμε έναν ανοιχτό διάλογο. Πρόεδρε, εσείς ήσασταν δεξιός από τα μικράτα σας που λένε. Ο ΝΕΔ, βουλευτής πολύ νέος με τη Νέα Δημοκρατία, σας θεωρούσαν όλοι δεξιά πτέρυγα στη Νέα Δημοκρατία, καθαρόαιμο, παραδοσιακό δεξιό. Και τις τελευταίες μέρες σας ακούω να μιλάτε για κέντρο. Τι είναι αυτό, προετοιμασία? Κοιτάξτε, προετοιμασία για το γάμο με τον Τζίπρα, είναι αυτό? Η Νέα Δημοκρατία μετά το γάμο με τον Πασόκ, το οποίο γάμος διαλύθηκε κιόλας μετά, πριν από την πρώτη νύχτα του γάμου κιόλας, δεν πρόλαβαν να στρώσουν κρεβάτι. Μετά τις χθεσινές ουσιαστικά παρενέσεις και εντολές του κ. Βενιζέλου προς τον κ. Σαμαρά. Προέρχομαι από τη Νέα Δημοκρατία και προέρχομαι από το πατριωτικό μέρος της Νέας Δημοκρατίας. Όμως, κ. Χατζηνικολάου, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Και δεν υπάρχει Νέα Δημοκρατία. Γιατί ουσιαστικά τα δύο κόμματα της μεταπολίτευσης πέθαναν. Έγιναν κόμματα τα οποία έχουν καταργήσει τους ιδρυτές τους. Η Νέα Δημοκρατία του Αντώνη Σαμαρά δεν μιλάει για την Ευρώπη των Εθνών Κρατών του Κωνσταντίνου Καραμαλή. Το Πασόκ του Βενιζέλου δεν μιλά για την Ελλάδα που ανοίξει στους Έλληνες και υιοθετεί
περισσότερο τη θέση Πάγκαλου να πάρει ο αέρας της σημεία στα ίμια. Έχουν λοιπόν αποξενωθεί τα δύο κόμματα και συνεργάζονται. Η Νέα Δημοκρατία στέλνει στη World Bank εκπρόσωπο τον κύριο Χρήστο Παπουτσί. Ψηφίζει για τα υποβρύχια να μην γίνει Εξεταστική Επιτροπή για να προστατεύσει τον Βαγγέλη Βενιζέλο όπως προστάτευσε ουσιαστικά αντίθετα σε αυτό που υποσχέθηκε στον ελληνικό λαό τον Γιώργο Παπανδρέου για την Εξεταστική τη μία και μόνη, για το πώς μπήκαμε στο μνημόνιο. Αυτή τη στιγμή η Νέα Δημοκρατία είναι ο συνέτερος, είναι μάλλον ο σύντροφος του Πασόκ που μοιράζονται μαζί κλίνη και τράπεζα. Με αυτή τη Νέα Δημοκρατία δεν έχω καμία σχέση. Οι ανεξάρτητοι Έλληνες είμαστε ένα κίνημα πολιτών. Ναι, εσείς από πού τώρα ξαφνικά κεντρώος? Θα σας πω από ότι από πού ξαφνικά κεντρώος? Με τους ανεξάρτητους Έλληνες πού βρήκαμε κοινή συνισταμένη? Άνθρωποι που προερχόμαστε από τη Νέα Δημοκρατία. Άνθρωποι που προέρχονται από το κέντρο. Όπως ο Γιάννης ο Δημαράς από το Πατριωτικό Παζόκ. Ο Νότης ο Μαριάς από την Πατριωτική Αριστερά. Οι οποίοι βρεθήκαμε και συμφωνήσαμε στην ιδρυτική μας διακήρυξη. Συμφωνήσαμε δηλαδή στο πώς θα πρέπει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την απειλή. Και η απειλή είναι η συγκυβέρνηση Πασόκ Νέας Δημοκρατίας που οδηγεί στην κατάργηση της Ευρώπης των Εθνών Κρατών και πάει σε αυτό που είπε ο Πάγκαλος φεντεραλισμός. Δηλαδή, ουσιαστικά στην Ευρώπη που θα συμμετέχουν τα έθνη-κράτη με τη μορφή της πολιτείας ή αν θέλετε της πόλης ή του χωριού σε μια επικυρίαρχη Γερμανία. Σε αυτόν τον φεντεραλισμό λέμε όχι. Και βρεθήκαμε μαζί για να δώσουμε μια εθνική λύση. Μια λύση εθνικής ανασυγκρότησης. Πατριωτική λύση. Εκεί λοιπόν, σε αυτήν την ιδεολογική αντιπαράθεση πλέον, είμαστε δύο διαφορετικοί κόσμοι. Και στο παρελθόν η πατρίδα μας, όταν δέχτηκε απειλές, το 40, την αντίσταση την έκανε το σύνολο του ελληνικού λαού. Απέναντι είχε εκείνους που τους είπαν οι Γερμανοτσολιάδες. Εκείνους που πέρανε εντολή από τους κατακτητές. Σε αυτή τη φάση βρισκόμαστε. Εμείς δεν θέλουμε πηγάδα με λιγαλά. Θέλουμε να ενώσουμε τους Έλληνες. Θέλουμε γοργοπόταμο, γιατί έτσι πιστεύουμε μόνο ότι μπορεί η Ελλάδα να σωθεί και οι Έλληνες να μπορούν να ευημερήσουν. Τώρα, εμένα όλο αυτό το κεντρό στυλ μου μοιάζει καινούριο πολιτικό κοστούμι. Άλλαξα κάτι με αυτό που λέγα. Καινούριο πολιτικό κοστούμι για να ικανοποιήσουμε αυτό το περικαλής δεξιάς που λέει ο Τσίπρας. Έτσι λέει. Θέλω μια καλή δεξιά, αντιμνημονιακή για να συνεργαστώ. Επάντως, καλή Χρυσή Αυγή δεν θέλουμε. Που θέλουν άλλοι. Και την οποία ετοίμαζαν για να συγκυβερνήσει με την Δημοκρατία. Πάλι. Άλλο ρωτώ εγώ, αλλού η μπάλα. Υπάρχουν στελέχοι. Δεν είναι μετατόπιση να ακούω τον Πάνο Καμένο να μιλάει για κέντρο. Τι άλλαξα. Πέστε μου από αυτά που έλεγα για τις θέσεις στα εθνικά θέματα, για την ελεύθερη οικονομία. Εμείς δεν μιλάμε για, αν θέλετε, ελεγχόμενο το κράτος. Λέμε ότι στο κράτος πρέπει να μείνει η ΔΕΗ, να μείνουν τα νερά, να μείνουν οι πλουτοπαραγωγικές πηγές ενέργειας. Για πάμε στους πολίτες. Ποιος θέλει να ξεκινήσει? Παρακαλώ. Καλησπέρα. Το όνομά σας και την ερώτηση. Ονομάζομαι Παπαχαρτοφίλης Στάθης. Με να πω ότι δεν ξέρω κανέναν πάντως από εδώ για να είμαι εντάξει. Αξιωματικός πολεμικού ναυτικού. Πρώην αξιωματικός του πολεμικού ναυτικού. Όχι, είμαι ενέργεια αξιωματικός πολεμικού ναυτικού. Θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξής. Για το μνημόνιο. Ζούμε τα τελευταία χρόνια μία ύφεση. Η ανεργία έχει φτάσει στο 30%. Ο κόσμος υποφέρει. Μέχρι και το Δούνου του παραδέχεται λάθος στην εφαρμογή του προγράμματος. Γίνεται κοινά αποδεκτό ότι το πρόγραμμα δεν βγαίνει και όμως αυτό συνεχίζει. Αυτό είναι πολύ περίεργο. Γιατί να συνεχίζουμε ένα πρόγραμμα που δεν βγαίνει? Στην ερώτηση, παρακαλώ. Η ερώτηση είναι τι εξήγηση δίνετε εσείς, γιατί ο κύριος Σαμαράς ήταν πλέον αντιμνημονιακός. Και μετά την ανάληψη των καθηκόντων του σαν κυβέρνηση, αναγκάστηκε να ακολουθήσει ένα δεύτερο μνημόνιο και πιο σκληρό. Τι πιστεύετε ότι άλλαξε και τι θα κάνετε εσείς αν συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση συνεργασίας, εθνικής ενότητας ή όπως εσείς την ονομάσετε? Σας ευχαριστώ. Τώρα να την κάνω ερώτηση, γιατί δεν ήταν ερώτηση, ήταν πάσα, και να ρωτήσω αν καταγγείλετε, όπως λέτε, τις δανειακές συμβάσεις και το μνημόνιο την επομένη των εκλογών, μετέχοντας σε μια κυβέρνηση μαζί με το ΣΥΡΙΖΑ, από πού θα βρείτε τα λεφτά? Αυτή είναι η ερώτηση. Επιμένετε για το ΣΥΡΙΖΑ? Αν ήμουν ξεκάθαρος. Έχετε άλλον? Στις θέσεις θα το έχετε δούμε. Άλλο εταίρο? Αν θα υπάρξουν άλλοι, θα το από δούμε σε εκλογές. Από πού να υπάρξουν? Υπάρχουν άλλα κόμματα τα οποία να εμφανίζονται αυτή έχω τη στιγμή την εντύπωση, κύριε στις δημοσκοπήσεις με δύναμη επαρκή
για να σχηματίσετε μαζί τους κυβέρνηση. Μιλάμε με τα υπάρχοντα δεδομένα. Θα σας θυμίσω ότι 9 μήνες πριν τις εκλογές, ο ΣΥΡΙΖΑ που έγινε αξιωματική αντιπολίτευση ήταν στο 5%. Ναι. Αφήστε να βλέπετε κάποιο κόμμα τώρα να έχει τέτοια δυναμική. Ναι, πιστεύω ξεκάθαρα ότι οι δυνάμεις, οι πολιτικές του μνημονίου θα εξαφανιστούν. Πιστεύω ότι το ΠΑΣΟΚ δεν θα μπει στη Βουλή. Και όπως πιστεύω ότι η Νέα Δημοκρατία με τη σημερινή της πολιτική και ηγεσία θα πέσει κάτω από το ποσοστό εκείνο που μπορεί να διεκδικήσει μέρος της εξουσίας. Θεωρώ λοιπόν ότι ο ελληνικός λαός θα κάνει τέτοιες επιλογές που θα δώσει τη δυνατότητα να δημιουργηθεί κυβερνητικός συνασπισμός που θα αντιμετωπίσει από κοινού τον εχθρό. Εάν ο ΣΥΡΙΖΑ, για να είμαι ξεκάθαρος, δεχτεί αυτά που εμείς ονομάζουμε κόκκινες γραμμές, μακάρι να είναι μέσα και να είμαστε όλοι μαζί. Γιατί η κατάσταση αυτή τη στιγμή είναι κρίσιμη. Αυτό το λέτε εσείς. Υπάρχουν στελέχη σας, όπως ο Τέρενς Κουίκ για παράδειγμα, που λένε εμείς δεν συνεργαζόμαστε με το ΣΥΡΙΖΑ. Ακούστε. Διότι μας χωρίζουν πάρα πολύ σημαντικές ιδεολογικές και πολιτικές διαφορές. Σε αυτά που λέει ο Τέρενς Κουίκ ότι μας χωρίζουν, συμφωνώ και επαυξάνω. Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι εμείς δεν κάνουμε πίσω εθνικά θέματα. Εάν όμως έρθει ο ίδιος ο ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος οφείλω να πω ότι έχει κάνει βήματα. Δεν είναι ο ΣΥΡΙΖΑ που ξέραμε παλιότερα. Βλέπουμε ότι απομονώνονται στελέχη, τα οποία στα εθνικά θέματα μιλούσαν για τη Μακεδονία του Αιγαίου, παραδείγματος χάρη. Έχουμε αλλαγή των θέσεων. Μακάρι να φτάσουμε στο σημείο να μπορούμε να συνεννοηθούμε. Όμως το θέμα ποιο είναι. Ότι αυτή τη στιγμή είτε λέγεται ΣΥΡΙΖΑ, είτε λέγεται Ανεξάρτητοι Έλληνες, είτε λέγεται ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, ΚΚΕ, Οικολόγοι Πράσινοι, είμαστε όλοι σε ένα αεροπλάνο το οποίο πηγαίνει με τα 450 μίλια έχοντας απώλεια στήριξης να προσκρούσει στο έδαφος. Έχουμε 2.100.000 ανέργους. Έχουμε αυτή τη στιγμή το 80% των επιχειρήσεων είτε να έχουν κλείσει είτε Πρόεδρε, να κλείνουν. Οι διαπιστώσεις Πρόταση. Είναι γνωστές. Πρόταση. Η ερώτηση είναι σαφής. Πού θα βρούμε τα λεφτά. Πού θα βρείτε τα λεφτά. Πώς θα προχωρήσει η χώρα. Και μήπως βρεθούμε εκτός ευρώ. Ένα-ένα. Πάμε στο πού θα βρούμε τα λεφτά. Αυτή τη στιγμή η πολιτική, όπως είπε πολύ σωστά ο κύριος της ύφεσης, έχει οδηγήσει στο να μην υπάρχει χρήμα στην αγορά. Δεν υπάρχει μετρητό. Και η αλήθεια είναι ότι το μετρητό που κυκλοφορεί, τα 21 δις σε μετρητό, σε χαρτονόμισμα και σε κέρμα, που εγγυώνται τα 162 δις των καταθέσεων, δεν φτάνουν να καλύψουν τίποτα. Με έναν έλα, δηλαδή το λογαριασμό που θα καλύψει τις καταθέσεις, 7 δισεκατομμύρια. Αυτή τη στιγμή η κατάσταση είναι τραγική. Έχουν πτωχεύσει οι ελληνικές οικογένειες. Οι βαργοί φόροι οδηγούν στην οικογένεια να μην μπορεί να πληρώσει. Ούτε εγώ μπορώ να πληρώσω, ούτε το 85% των Ελλήνων πολιτών. Άρα η λύση είναι να μπει μπροστά η μηχανή που λέγεται κράτος. Και πώς θα μπει η μηχανή. Μακάρι να είχαμε τη δυνατότητα να πάρουμε ένα δάνειο μετρητών από τη ΦΕΔ ή από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και να ξεκινάει η μηχανή. Αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως η δυνατότητα να παράξουμε εμείς χρήμα. Και αυτό θα γίνει βάζοντας τη μηχανή μπρος. Ρυθμίζοντας τα χρέη στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Οι οποίες πλέον δεν μπορούν να πληρώσουν. 240 δόσεις λέμε. Στον εθνικό λογαριασμό οι οφειλές όλες, είτε προς ΦΠΑ, είτε προς ασφαλιστικά ταμεία, είτε προς το κράτος. Μισθούς και συντάξεις, πώς θα πληρώνουν. Ακούστε με σε αυτό. Θα σας πω αμέσως. Μα εδώ μας λέτε. Σας λέω αμέσως. Θα πετάξω στο καλάθι των αχρήστων τη δανειακή σύμβαση. Κύριε Χατζηνικολάου. Ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ δεν το λέει αυτό. Κύριε Χατζηνικολάου, ναι. Ακούστε με το συλλογισμό. Με το που ρυθμίζεις τη μικρομεσαία επιχείρηση και τη δίνεις φορολογική ενημερότητα, τη δίνεις τη δυνατότητα να αναπνεύσει και να βγάλει το λουκέτο. Θα προσλάβει εργαζόμενους. Θα αρχίσει να καταναλώνει ο μισθωτός και ο συνταξιούχος που θα επανέλθει οικονομικά δυνατός στα όρια του 10. Και τότε το κράτος θα εισπράξει παραπάνω. Και σας λέω το παράδειγμα. Αυτό θέλει κανένα δύο χρόνια. Δεν θέλει δύο χρόνια. Μέσα στους πρώτους 6 μήνες. Παράδειγμα είναι ο φόρος κληρονομιάς ή ο φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Τι έγινε με την κυβέρνηση Παπανδρέου και την κυβέρνηση Παπαδήμου που ουσιαστικά κατήργησαν την απόφαση της κυβέρνησης Καραμαλή να ρίξει το φόρο κληρονομιάς και μεταβίβασης ακινήτων στο 1% τότε, θυμάστε. Το κράτος εισέπρεπε πολύ περισσότερα. Αυτή τη στιγμή το πετρέλαιο θέρμανση έχει 1,33. Ο μόνος που κερδίζει τη διαφορά του 0,45 από τα δηληστήρια μέχρι το 1,33 είναι μόνο ο λαθρέμπορος, κανείς άλλος. Εμείς λέμε τιμή θέρμανσης, τιμή κίνησης του πετρελαίου. 1 ευρώ το κράτος κερδίζει. Αλλά η κατανάλωση θα είναι μεγαλύτερη. Λέμε πρωτογενή παραγωγή. Ο αγρότης να βάλει μπρος. Δεν μπορεί ο αγρότης να τα βγάλει πέρα. Δώσ' του πετρέλαιο όπως είναι το ναυτιλιακό πετρέλαιο για 5 χρόνια.
Αφορολόγητο δηλαδή. Για να αρχίσει να παράγει η γη μας. Εάν δεν βάλουμε τα χωράφια μπρος, εάν δεν υπάρξει πρωτογενής παραγωγή, δεν γίνεται τίποτα. Τουρισμός. Ο τουρίστας, γιατί να έρθει στην Ελλάδα όταν πληρώνει τον καφέ τον εσπρέσο στο παραλιακή καφετέρια του νησιού 3 ευρώ, ενώ στη χώρα του την πληρώνει 1,20. Και εδώ έχουμε τις διεθνείς συγκυρίες τέτοιες που μπορούν να μας δώσουν αέρα. Η κρουαζιέρα αυξάνεται στην Ελλάδα γιατί έχει κλείσει η Αίγυπτος. Γιατί έκλεισαν η Βόρεια Αφρική. Πρόεδρε μου, όλα αυτά που είπατε έχουν εκεί, χρόνο λοιπόν, ρήμανσης. Δεν έχουν χρόνο ρήμανσης. Το ερώτημα είναι, την ημέρα μηδέν που αναλαμβάνει ημέρα η κυβέρνηση ξεκινάμε... στην οποία μετέχετε και πετάτε τις δανειακές συμβάσεις στον κάλαθο των αχρήστων και σκίζετε το μνημόνιο, λεφτά στο τέλος του μήνα για να πληρωθούν μισθοί και συντάξεις. Από πού θα βρείτε? Από τον κρατικό προϋπολογισμό. Κύριε Χατζηνικολάου, μέχρι σήμερα. Επομένως, δέχεστε το επιχείρημα Σαμαρά ότι έχει ίσως και λύση και έχει πρωτογενές πλεόνασμα. Πρωτογενές πλεόνασμα δεν έχει ο κύριος Σαμαράς. Διότι όταν τότε έχουμε 500.000 αυτή τη στιγμή συνταξιούχους που περιμένουν να πάρουν τη σύνταξή τους, εάν υπολογίσουν μόνο αυτοί οι άνθρωποι πόσα πρέπει να πάρουν, δεν υπάρχει πρωτογενές πλεόνασμα. Αν όμως αφαιρέσετε το κοχρεολύσια και τις δόσεις που θα πρέπει να πληρώνουμε στους τοκογλύφους, γιατί εμείς θα πούμε σταματάμε να πληρώνουμε. Θα σταματήσουμε να πληρώνουμε το κοχρεολύσια. Θα πάμε στη δραχμή. Θα πάμε σε Επιτροπή Λογιστικού Ελέγχου. Θα πάμε στη δραχμή. Γιατί η δραχμή. Ρωτώ. Γιατί η δραχμή να είναι η επόμενη λύση. Το ευρώ δεν μας το χάρισε κανείς. Εμείς το κερδίσαμε και το πληρώνουμε. Αυτοί είναι εκείνοι που παρέβησαν τις διεθνείς συνθήκες. Στο ευρώ θα φύγουμε μόνο αν αποφασίσουν εκείνοι. Αλλά θα πάθουμε ασφυξία, φοβάμαι. Προσέξτε. Αν αποφασίσουν εκείνοι ότι θα μας διαγράψουν όλα τα χρέη. Αν μας πετάξουν έξω από το ευρώ δηλαδή, αύριο το πρωί, και πούνε ότι εμείς πλέον δεν σας στέλνουμε στην Ευρωζώνη, κατά παράβαση κάθε συνθήκης, δεν προβλέπεται πουθενά, ας διαγράψουν τα χρέη. Όμως κύριε Χατζηνικολάου, με το ευρώ και με τον κρατικό προϋπολογισμό όπως είναι, χωρίς να πληρώσουμε το κοχρεολύσια, η Ελλάδα, κάνοντας ένα δυνατό σοκ και αρχίζοντας να δουλεύουμε όλοι, να βάλουμε μπρος τα χωράφια, τον τουρισμό, να φέρουμε πίσω τα λεφτά που φύγαν έξω. Και δεν λέω τα κλεμμένα της Λίσσας Λαγκάρντ, που εκεί πέρα υπάρχει και τιμωρία και δίμευση των περιουσιών τους. Λέω αυτά τα οποία φύγαν και πήγαν στη Βουλγαρία ή πήγαν στην Αλβανία. Σκέφτεστε ένα σούπερ μάρκετ ηλεκτρικών ειδών στην Ήπειρο, κοντά στα σύνορα με την Αλβανία, όταν θα υπάρχει φορολογικό καθεστώς τάξη του 3%. Τα χρήματα που φύγαν και πήγαν έξω θα έρθουν πίσω. Οι επιχειρήσεις πήγαν από τη Θεσσαλονίκη και πήγαν στη Βουλγαρία. Γιατί ερώτηση, 10% ποιος θέλει χώρο, ερώτηση. Θα έρθουν πάλι πίσω στη Μακεδονία μας. Μη φωνάζετε, θα έρθω από εκεί μετά. Σταμάτης Σιδέρης, μάγειρας. Κύριε Πρόεδρε, σε περίπτωση στις επικείμενες εκλογές που οι αριθμοί σας οδηγήσουν και βρείτε χρυσή τομή με το ΣΥΡΙΖΑ και συγκυβερνήσετε, ποιο είναι το πρόγραμμα για την ανάπτυξη της αγροτικής πολιτικής, δεδομένου ότι το κακό μέρος της αγροτικής τράπεζας, όπως λέγεται, απορρόφησε η Τράπεζα Πειραιώς, είναι υποθηκευμένη η αγροτική γη, και μεγαλομέτωχος της Τράπεζα Πειραιώς είναι ο Γιούγκερ. Ίσως Μεσολαβής και Γερμανική Τράπεζα. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την ερώτηση. Εμείς δύο εργαλεία χρησιμοποιούμε για να πάρει μπρος η μηχανή. Το πρώτο εργαλείο είναι η Αγροτική Τράπεζα. Η επαναφορά δηλαδή της Αγροτικής Τράπεζας. Και το δεύτερο εργαλείο είναι μια τράπεζα στα πρότυπα της Γερμανικής, της KfW, η οποία θα μπορεί να δανείζεται με χαμηλά επιτόκια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Πάμε στην Αγροτική Τράπεζα. Αυτή τη στιγμή τι έχει γίνει? Τα δάνεια όλων των αγροτών μετά την ιδιωτικοποίηση της Αγροτικής Τράπεζας. Την οποία η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα όμως θα έχετε κοντράρει ήδη εσείς. Εμείς στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δίνουμε ακριβώς αυτή τη λύση. Τους λέμε για όχι, να υπάρχει άλλο περίπτωση. Λέω, πρόεδρε μου, να μην κάνετε ότι δεν καταλαβαίνετε. Καταλαβαίνω τι πολύ καλά. Όταν την επομένη της εκλογής σας και ναι. της νέας κυβέρνησης. Θα έχετε κοντράρι μαζί ναι. τους. Για ποιο θα λόγο θα σας διευκολύνουν αυτοί την επόμενη μέρα δανείζοντας με χαμηλά διότι επιτόκια. Διότι δεν θα πάρουν φράγκο, κύριε Χατζηνικολάου, εάν συνεχίσουν αυτή την πολιτική. Ενώ αλλιώς θα πάρουν. Ενώ αλλιώς πριν θα υπάρχει ότι δυνατότητα. Θα πετάξετε τις δανειακές συμβάσεις στο καλάθι των αχρήστων. Εκτός από το επαχθές και το επονείς. Θα συνεχίσετε να αποπληρώνετε τα δάνεια. Σας απαντώ. Εκτός από τη διαγραφή του επονείδησου και του επαχθούς χρέους που θα διαγραφεί, το 6% καπέλο της Deutsche Bank δεν θα το πληρώσουμε. Τα 2,5 δις που βγήκαν για τη Siemens, δεν θα τα χαρίσουμε στη Siemens. Τα 500 εκατομμύρια του ΣΑΦΑ ναι. είναι αυτά τα λεφτά που κατεβάζουν μισθούς και συντάξεις τώρα. Αυτά δεν πρόκειται να τους τα χαρίσουμε. Στην Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα τους πούμε ότι εμείς
Το πραγματικό χρέος, αφού γίνει η διαγραφή του επωνίδιστου και του επαχθούς, που αναγνωρίζουμε, γιατί υπάρχουν και χρήματα που πήραμε, ιδίως από το Δούνου του. Αυτά τα χρήματα θα τα αποπληρώσουμε όποτε μπορούμε. Με τον εθνικό αυτό σχεδιασμό και παράγοντας η Ελλάδα, θα μπορεί κάποια στιγμή και όταν μπορεί, χωρίς να στερεί την υγεία και την παιδεία από τους πολίτες, να πληρώσει μέρος των δανείων που δεν αναγνωρίζουμε ως επαχθή. Όταν η Κύπρος πήγε να πει όχι, είδατε τι έγινε. Τι έγινε? Το είδατε. Κύριε Χατζηνικολάου, ξέρετε καλύτερα από κάτι. Μένα. Τα 9,5 δις που φύγαν με τα αεροπλάνα και πήγαν στην Κύπρο, πού έχουν καταγραφεί? Πουθενά. Εδώ μιλάμε για δανειακές συμβάσεις, οι οποίες είναι υπόγραφες. Οι δανειακές συμβάσεις από τον EFSF δεν έχουν υπογραφεί. Γιατί το λέτε? Γιατί σας λέω ότι είναι όλα αέρα. Ερωτήσεις στη Βουλή καταθέτουμε, ναι. Ερωτήματα στην Τράπεζα της Ελλάδος. Όλα αυτά είναι στον αέρα. Οι αποφάσεις. Καλά, και μας δίνουν λεφτά χωρίς υπογραφή. Μα δεν δίνουν λεφτά. Δίνουν απλώς κάποια χαρτιά που είναι εγγυήσεις. Και το θέμα είναι ότι και οι αποφάσεις που πάρθηκαν στη Βουλή δεν πάρθηκαν με το άρθρο 28 παράγραφος 2 του Συντάγματος. Είναι άκυρες. Σαν ουδέποτε καταρτηθείς στις συμβάσεις. Δεν έχουν ψηφιστεί από τον αριθμό των βουλευτών που προβλέπει το Σύνταγμα. Και εδώ υπάρχει και ευθύνη του Προέδρου της Δημοκρατίας. Γιατί δεν επανέπεμψε πίσω στη Βουλή, δεν έστειλε πίσω στη Βουλή τα νομοθετήματα αυτά που έπρεπε να έχουν συνταγματική ισχύ βάσει του Συντάγματος. Επιτρέψτε όμως να τελειώσω με την Αγροτική Τράπεζα. Παρακαλώ. Στην Αγροτική Τράπεζα αυτή τη στιγμή τα δάνεια με τις εγγυήσεις των αγροτών, τα χωράφια, έχουν πάει στον EFSF. Ουσιαστικά δηλαδή οι αγρότες έχουν χάσει τη γη τους. Δεν μπορούν να καλλιεργήσουν. Γιατί η Αγροτική Τράπεζα ήταν αυτή που τους έδινε το λίπασμα, τους έδινε τους σπόρους ή αν θέλετε χρηματοδοτούσε την παραγωγή τους. Η απώλεια της Αγροτικής Τράπεζας σημαίνει απώλεια της πρωτογενούς παραγωγής. Εμείς λοιπόν λέμε επανίδρυση Αγροτικής Τράπεζας. Και αυτό το οποίο λέμε είναι ότι ο αγρότης για να μπορέσει να πάρει μπρος και να καλλιεργήσει πρέπει να του δοθούν κίνητρα. Όπως το πετρέλαιο, όπως τα δάνεια της Αγροτικής Τράπεζας. Όχι από αυτά τα οποία διαγράφονται από τους πολιτικάτες για να πάρουν ψήφους, αλλά αυτά που πράγματι χρειάζονται για να παράγουν. Οι κτηνοτρόφοι αυτή τη στιγμή έχουν σε δύσκολη θέση. Έχουμε φαινόμενα κανιβαλισμού σε κτηνοτροφικές μονάδες αυτή τη στιγμή χοιρινών. Έχουμε ουσιαστικά παγώσει. Πάμε προς πρόσκρουση στο έδαφος. Η αγροτική παραγωγή λοιπόν θα μπορέσει να ξεκινήσει πάλι με τη νέα Αγροτική Τράπεζα. Και εκεί υπάρχουν νέες πολιτικές με την ποικιλότητα, με τράπεζα σπόρων, με τα αγροτικά προϊόντα. Διότι εδώ τι έγινε? Και εκεί υπάρχουν ευθύνες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Επιδοτήθηκε το σκληρό σιτάρι έναντι του μαλακού σιταριού. Το αποτέλεσμα, δεν έχουμε αυτή τη στιγμή μαλακό σιτάρι για να παράγουμε ψωμί και να ταΐσουμε το λαό μας. Και έχουμε σκληρό σιτάρι που το στέλνουμε για σιμιγδάλη στην Ιταλία. Πιστεύουμε λοιπόν ότι πρώτα με την αγροτική παραγωγή, την αλληλεία, θα ξεκινήσει να δουλεύει η μηχανή που λέγεται Ελλάς. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Ναι, ονομάζομαι Αργυρόπουλος Χρήστος, είμαι 29 χρονών. Για να γνωρίζει ο κόσμος και εσείς, είμαι μέλος του κόμμα της Φιλελεύθερης Συμμαχίας. Της Φιλελεύθερης Συμμαχίας. Μας είπατε ότι έχει ο κόσμος πρόβλημα να πληρώσει. Συμμαχία, συγγνώμη, του κυρίου. Του κυρίου Βαλιανάτου. Του κυρίου Βαλιανάτου. Μάλιστα. Μας είπατε ότι έχετε πρόβλημα κι εσείς και όλος ο κόσμος να πληρώσει τους φόρους, το οποίο είναι γνωστό. Καταρχήν, πριν πάω στην ερώτησή μου, θα ήθελα να σας εκφράσω και τη συμπαράστασή μου για τη δυσκολία σας. Από εκεί και πέρα, μας είπατε ότι δεν έχει το κράτος πρωτογενές πλεόνασμα και μας κοροϊδεύει ουσιαστικά η κυβέρνηση. Και συμφωνούμε απόλυτα μαζί σας, πράγματι. Και εμείς θεωρούμε ότι δεν υπάρχει κανένα πρωτογενές πλεόνασμα και είναι λογιστικό. Πάντως, επειδή εδώ έχετε έρθει με ναι, την, θα ήθελα με να την ρωτήσω, ιδιότητα λοιπόν. Του τηλεθεατή πολίτη. Θα ήθελα να ρωτήσω τον κύριο Καμένο. Θα ήθελα να μιλάτε σε πρώτο ενικό. Δεν εκπροσωπείτε κόμμα εδώ. Βεβαίως. Αλλά τον εαυτό σας. Θα ήθελα να ρωτήσω λοιπόν, γιατί μας είπε ο κύριος Καμένος ότι θα πάψει να πληρώνει τα τοκοχρεωλήσια και ως εκ τούτου θα βρει λεφτά για μισθούς και συντάξεις. Αλλά κύριε Όχι, Καμένε. Δεν είπα τέτοιο πράγμα. Σας είπα ότι υπάρχει μια διαδικασία η οποία λέγεται πρώτα απ' όλα ναι. Έρευνα κατά πόσο το χρέος είναι απεχθές ή επωνίδιστο. Συμφωνώ, δεν λέω αυτό. Έλεγχος. Εγώ σας λέω ότι έστω ότι πάβουμε τα τοκοχρεωλήσια. Τα τοκοχρεωλήσια, κύριε Καμένα, είναι μετά το πρωτογενές πλεόνασμα. Πρωτογενές πλεόνασμα σημαίνει, ή πρωτογενές έλλειμμα ναι. σημαίνει πριν την πόσα πληρωμή των τοκοχρεωλήσεων. Πόσα από ομόλογα εκτός των τοκοχρεωλήσεων αυτή τη στιγμή στη βραχυπρόθεσμη αγορά. Μόνο τον Ιούνιο, όταν ρώτησε τον κύριο Στουρνάρα, πληρωθήκαν 2,5 δισεκατομμύρια. Ήταν η περίφημη απάντηση, δεν σας απαντώ. Διότι εκτός από τα τοκοχρεωλήσια τα επίσημα του δανεισμού, εδώ πέρα έχουν δημιουργήσει απαιτήσεις με ομόλογα ακούρευτα
που εμφανίζονται από κερδοσκόπους, από το πουθενά, που έχει, δεν ξέρω, ο γαμπρός του Κλίντον ή η πεθερά του Τάδε, τα οποία τραβάνε από τον κρατικό προϋπολογισμό κάθε χρόνο τεράστια ποσά. Γύρω στα 13,8 δις είναι φέτος, μόνο. Μόνο για φέτος. Δεν τα έχετε δει στη Δημοκρατική Συμμαχία αυτά, στην Φιλελεύθερη. Ναι. Δεν τα ξέρετε. Κύριε Πρόεδρε, η ουσία είναι ότι... Όχι η ουσία, το ξέρετε αυτό. Ξέρετε πώς θα πληρωθήκανε σε ομόλογα κούρευτα φέτος από τον κρατικό προϋπολογισμό. Αυτά φαντάζομαι ότι είναι μετά το πρωτογενές πλεονάσμα. Όχι, δεν είναι. Δεν είναι. Εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Διότι αυτά τα βάζουν μέσα στον κρατικό προϋπολογισμό. Ουσιαστικά κουρεύουμε το PSI, τα ασφαλιστικά ταμεία, το μετοχικό ταμείο στρατού, τα πανεπιστήμια, τα νοσοκομεία και τους κερδοσκόπους δεν τους κουρεύουν. Τα δε ομόλογα αυτά τα πληρώνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό στο ακέραιον. Από τον κρατικό προϋπολογισμό προφανώς, αλλά αυτά πάνε μετά το πρωτογενές. Το πρωτογενές είναι οι μισθοί, οι συντάξεις, οι παροχές. Η ερώτηση μου είναι, εφόσον έχω δει το πρόγραμμά σας, μειώνετε τους φόρους. Συμφωνούμε όλοι σε αυτό. Θα υπάρχουν περισσότερα έσοδα. Εσείς τι πιστεύετε? Αν μειώσετε τους φόρους, ναι, μακροπρόθεσμα, σε 5 χρόνια μπορεί. Αλλά τον πρώτο χρόνο, πώς θα πληρώσετε? Εγώ συμφωνώ να μειώσετε τους φόρους, αλλά δεν κάνετε τίποτα για μείωση εξόδων. Δεν προβλέπετε ούτε μία απόλυση, ούτε ένα κλείσιμο υπηρεσίας, ούτε μία κατάργηση επιδόματος. Δεν γίνεται να κάνουμε μόνο τη μείωση των εσόδων σε πρώτη φάση. Μας. Μάλιστα. Το διαβάσατε? Μάλιστα. Το διαβάσατε? Μάλιστα. Εμείς λέμε ότι θα αλλάξουμε όλο το δημόσιο. Όλο το δημόσιο. Λέτε σαφώς ότι δεν προβλέπετε καμία απόλυση. Κοιτάξτε κάτι. Εάν θέλουμε να δούμε αίμα στην αρένα και να πούμε θα απολύσουμε, το θέμα είναι ότι η απόλυση δεν φέρνει και κέρδη στο κράτος. Ένας δημόσιος υπάλληλος απολύεται. Παίρνει 1.000 ευρώ. Έτσι. Μάλιστα. Κατά τη λογική αυτών που λένε απολύστε για να σώσουμε το κράτος, τα 1.000 ευρώ τα γλιτώνει το δημόσιο. Εμείς λέμε το αντίθετο. Εμείς λέμε ότι τα 1.000 ευρώ αυτά που παίρνει ο δημόσιος υπάλληλος θα πάει και θα πληρώσει στο μπακάλι 23% ΦΠΑ. Ο δημόσιος αυτός υπάλληλος με τα χρήματα που παίρνει θα πάει και θα συντηρήσει μια μικρομεσαία επιχείρηση η οποία θα πληρώσει φόρο, θα πληρώσει ενίκιο. Το ενίκιο θα παράξει φόρο που θα πληρώσει ο ιδιοκτήτης του μαγαζιού. Τα 1.000 ευρώ δηλαδή που κόβεις από το δημόσιο υπάλληλο είναι 1.100 ευρώ που χάνει το δημόσιο αυτά που θα εισπράξει. Εγώ συμφωνώ ότι αυτά τα 1.000 ευρώ μπορεί να μην αποδίδουν. Και εκεί λέμε ναι, πλήρης αναδιάρθρωση του δημοσίου. Κατάργηση υπηρεσιών, άμα χρειάζεται. Ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Επιτέλους, να φτάσουμε σε ένα σημείο. Πρόεδρε, έχετε κοστολογήσει το πρόγραμμά σας? Απόλυτα. Θέλω να πω, ξέρετε, κόβοντας τους φόρους τους οποίους αναφέρεστε, από τι έσοδα αποστερείτε το ελληνικό κράτος? Πιστεύουμε και πώς θα ότι αναπληρωθούν. Δεν το αποστερούμε, κύριε Χατζηνικολάου. Εκεί που ποντάρουμε είναι στην λογική που είναι διεθνώς αποδεκτή πλέον. Δεν διαφωνώ. Και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αλλά νομίζω ότι είδαμε, έχει δίκιο να λέει, ναι, ο συνομιλητής μας ότι θέλει χρόνο για να αποδώσει η μείωση στη φορολογία. Δεν υπάρχει καμιά... Και εκεί θα υπάρξει μια υστέρηση των εσόδων. Κύριε Χατζηνικολάου, δεν θα γίνει παράδεισος η Ελλάδα μια μέρα στην άλλη. Καλά, εννοείται. Έτσι. Εδώ έχουμε απολέσει την εθνική κυριαρχία μας. Επίσης, αν γινόταν παράδεισος, για παράδειγμα, η Βουλγαρία που έχει πολύ χαμηλότερους φορολογικούς συντελεστές, θα είχαμε δικαίωμα να ελπίζουμε κι εμείς σε κάτι. Πάντως αύξησε η Βουλγαρία. Δεν έγινε. Η Βουλγαρία αύξησε τα έσοδά της, παίρνοντας 3.000 επιχειρήσεις από τη Θεσσαλονίκη. Ελπίζω να μην είναι το πρότυπό σας η Βουλγαρία. Όχι, βεβαίως και δεν είναι η Βουλγαρία, ούτε ο Ζίσκοβ. Πάντως, εμείς σε αυτό ακριβώς πιστεύουμε, ότι με τη μείωση των φόρων και χρήμα στην αγορά, βγαίνει το λουκέτο τη μικρομεσαία επιχείρηση, θα έχει το κράτος εισοδήματα. Είμαι πολύ περίεργος να σας δω να συγκυβερνάτε με τον κύριο Τσίπρα, γιατί καθόταν στην ίδια καρέκλα όταν τον ρώτησα για τους φόρους και όταν ρώτησα αν, για τα εθνικά, αν οι φόροι που επιβάλλει ο Ολάντ, οι συντελεστές του 70% για παράδειγμα, στα μεγάλα εισοδήματα, μπορεί να είναι και στο δικό του πρόγραμμα την επόμενη μέρα, απέφυγε να δεσμευτεί. Είμαι πολύ περίεργος λοιπόν να σας δω πώς θα συμβιβάσετε. Γιατί δεν μας καλείτε μαζί? Αυτό δεν το αποκλείω καθόλου. Είναι μια ωραία ιδέα πάντως. Αυτό δεν το αποκλείω καθόλου. Τόσο έτοιμοι είστε? Νομίζω όχι. Τόσο έτοιμοι για συνεργασία? Γιατί είστε? Πρέπει οι πολίτες να ακούσουν πού διαφωνούμε και πού συμφωνούμε. Μάλιστα. Δηλαδή, εάν του πω εγώ ότι στο θέμα της Μακεδονίας, εμείς δεν διαπραγματευόμαστε το θέμα της Μακεδονίας. Στο θέμα των λαθρομεταναστών ή των μεταναστών, που μιλάει... Εκεί είδα, βάζετε, θα έρθω σε αυτό μετά, γιατί είδα ότι βάζετε πλαφόν 2,5% του πληθυσμού
για την είσοδο μετανάστων στη χώρα. Και κάτι παραπάνω. Λέμε ότι δεν θα μπορεί να γίνει, δεν θα υπάρχει δυνατότητα στο μετανάστη να εξάγει συνάλλαγμα εάν δεν έχει πιστοποιητικό ότι πλήρωσε ασφαλιστικές εισφορές και φορολογία. Μάλιστα. Ελάτε, το όνομά σας και την ερώτηση. Ονομάζομαι Γιάννη Ζευγόλης και είμαι 35 ετών. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Πρόεδρο, θέλω να μείνω στο θέμα της συνεργασίας. Την επόμενη μέρα, δεδομένου ότι δεν έχει κάποιο κόμμα να συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία, διαβεβαιώνετε ότι δεν θα συνεργαστείτε με τα δύο κόμματα της συγκυβέρνησης, με Νέα Δημοκρατία δηλαδή και ΠΑΣΟΚ, γιατί τις διαφωνίες σας έχετε προσωποποιήσει κάποιες φορές απέναντι στον κύριο Βενιζέλο και απέναντι στον κύριο Σαμαρά. Αν δηλαδή ήταν πρόεδρος, είχε το τιμό της Νέας Δημοκρατίας ο κύριος Αβραμόπουλος, θα συνεργαζόσασταν? Ένα θέμα πολιτικής. Κύριε Πρόεδρε, η ερώτηση είναι πολύ καλή. Παρακαλώ, πολύ ωραία. Κύριε Πρόεδρε, και κάτι άλλο. Επειδή πραγματικά οι πολίτες αντιλαμβάνονται ότι περισσότερα πράγματα σας χωρίζουν με το ΣΥΡΙΖΑ από αυτά που σας ενώνουν. Και κάτι τελευταίο. Στο κομμάτι της επικοινωνίας, αντιμετωπίζετε κάποιο ζήτημα στο ίδιο σας το κόμμα, στους κόλπους του κόμματός σας? Δηλαδή, κάποιο στέλεχό σας δημιούργησε ένα νέο κόμμα. Κάποιο άλλο προσχώρησε πάλι στην Δημοκρατία. Τι σας πείθει? Ζώης και Μαρκόπουλος. Ζώης και Μαρκόπουλος, αντιστοίχως. Και πριν από λίγες μέρες, 35 στελέχη του κόμματος. Μέλη του κόμματος, με μία ανακοίνωσή τους έφυγαν. Είναι ευκαιρία όμως να ακούσουμε τη γνώμη σας. Εάν λοιπόν δεν μπορείτε να επικοινωνήσετε με τα στελέχη του κόμματός σας, τι σας λέει ότι μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον ΣΥΡΙΖΑ? Εσείς το ευχαριστώ λέτε. Ευχαριστώ πολύ. Καταρχήν, να σας πω το εξής. ΠΑΣΟΚ δεν υπάρχει. Νομίζω ότι δεν υπάρχει θέμα να συζητάμε καν. Δεν πιστεύω ότι θα είναι καν στη Βουλή. Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή είναι μια νέα πολιτική άνοιξη. Η Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή έχει μια ηγετική ομάδα περί τον κύριο Σαμαρά που δεν έχει σχέση με τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί το λέτε αυτό? Γιατί οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι παραμένει η πρώτη ή η δεύτερη, ανάλογα με τη δημοσκόπηση, πολύ κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ. Αφήστε να δούμε τις δημοσκοπήσεις στο τέλος, διότι έχω άλλη άποψη για τις δημοσκοπήσεις που ευχαρίστω την πούμε αργότερα. Είναι ξεκάθαρο ότι το ΠΑΣΟΚ πλέον δεν υπάρχει. Νέα Δημοκρατία. Νέα Δημοκρατία αυτή τη στιγμή δεν Πάντως και το ΠΑΣΟΚ δεν δείχνει να μην μπαίνει στη Βουλή, όπως λέτε. Εγώ το βλέπω στο 5-6%. Στις δημοσκοπήσεις, λέω πάντα. Θα το δούμε. Κυριακή κοντή γιορτή. Δεν κάνω προβλέψεις. Ούτε εγώ. Λοιπόν, πάμε λοιπόν να το δούμε τη πιθανότητα συνεργασίας. Συνεργασία με κόμματα, με κόμμα το οποίο επιμένει στην πολιτική της ύφεσης και της ανεργίας, στην πολιτική των μνημονίων και που αποδέχεται επιτρόπους που καταργούν την εθνική κυριαρχία σε ελληνικό Υπουργείο, δεν υπάρχει περίπτωση να συνεργαστούμε. Καμία περίπτωση. Σας λέω δε ότι η Νέα Δημοκρατία που από ό,τι αντιλαμβάνομαι ενδιαφέρει, δεν έχει καμία σχέση με τη Νέα Δημοκρατία που υπήρχε σε εκλογές. Εάν δείτε την αφίσα του Σαμαρά που έλεγε προεκλογικά τι θα κάνει την επόμενη μέρα, θα δείτε ότι δεν έχει καμία σχέση με το σήμερα. Στην δική τους προγραμματική συμφωνία που υπέγραψε ΠΑΣΟΚ Νέα Δημοκρατία, δεν υπάρχει λέξη ΑΟΖ. Προσέξτε. Δεν υπάρχει λέξη ΑΟΖ. Πουθενά. Άρα δεν μιλάμε για Νέα Δημοκρατία. Εσείς μιλάμε τότε που για έγινε το κόμμα του Φαΐλου Κρανιδιώτη και των στελεχών που προέρχονται είτε από την ΕΠΕΝ. Εσείς τότε που έγινε η εκλογή στη Νέα Δημοκρατία, η εκλογή αρχηγού, είχατε στηρίξει Σαμαρά, Μπακογιάννη, ποιον από τους δύο? Είχα στηρίξει Σαμαρά. Διότι πίστευα ότι Όχι, λέω για να θυμόμαστε. Πίστευα ότι στα εθνικά θέματα ο Σαμαράς θα ήταν ο Σαμαράς που έριξε την κυβέρνηση του 1993, υπερασπιζόμενος το όνομα της Μακεδονίας, που σήμερα πουλά. Στήριξα Σαμαρά. Γιατί λέτε ότι το πουλά? Γιατί το θέμα της σύνθετης ονομασίας ως Βόρεια Μακεδονία σε συζήτηση το πράγμα. Φαίνεται. Εσείς δεν είστε υπέρ της σύνθετης? Όχι, δεν είμαστε. Τι θα γίνει κανένας τώρα με το ΣΥΡΙΖΑ, σε τι συμφωνείτε τελικά? Δεν έχω καταλάβει. Σε αυτά δεν συμφωνούμε πάντως σίγουρα. Θα σας πω και πού αλλού δεν συμφωνούμε. Και ευχαριστώ που με ρωτάτε. Μόνο στο να έρθετε μαζί λοιπόν στην εκπομπή, από ό,τι καταλαβαίνω, συμφωνείτε. Αυτό δεν έχω αντίρρηση. Αρχικά ο Σαμαράς, μακάρι. Να σας πω λοιπόν, επειδή είπατε το όνομα Αβραμόπουλος. Εάν αύριο το πρωί ο κύριος Αβραμόπουλος επιμείνει στη θέση του για να μην καλύψει τον κύριο Βενιζέλο για αυτό τη σκανδαλώδη σύμβαση με τα υποβρύχια και πει ότι εγώ διαχωρίζω τη θέση μου και είναι λάθος τα μνημόνια και πιστεύω ότι ο προσανατολισμός της χώρας θα πρέπει να είναι σε αυτήν τη λογική την οποία λέμε και εμείς και ατλαντικός ο προσδιορισμός για την εκμετάλλευση των πετρελαίων ή συνεργασία με τη Ρωσία ή αν θέλετε καταγγελία της Δανειακής Σύμβασης. Εάν ο Βίρον ο Πολύδωρας, ο οποίος έγραψε ένα εξαιρετικό άρθρο σήμερα και το τελευταίο καιρό διαχωρίζει τη θέση του από τα μνημόνια, δημιουργήσουν ένα πόλο τέτοιο που προέρχεται από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά φεύγει από τη λογική των μνημονίων, βεβαίως και θα συνομιλήσουμε. Μέλη των ανεξάρτητων Ελλήνων δεν θα γίνουν ποτέ.
Διότι εμείς έχουμε βάλει μία κόκκινη γραμμή. Αλλά γιατί όχι, τότε που θα πάνε κατά του μνημονίου και θα υπάρχει η δυνατότητα μιας εθνικής συνεργασίας, βεβαίως και θα συζητήσουμε. Υπάρχουν στελέχη από το πατριωτικό Πασόκ, που δεν είχαν καμία σχέση ούτε με τον Άκη, ούτε με τον Γιάννο. Δεν είχαν σχέση ούτε με τον Τζουκάτο, ούτε με τους υπολείπους. Άνθρωποι που πιστέψαν στον Ανδρέα Πανδρέου και στο Ελλάδα ανοίξει τους Έλληνες. Άνθρωποι που είναι πατριώτες. Γιατί όχι να μην μιλήσουμε και με αυτούς. Όμως, αυτά θα πρέπει να γίνουν στα πλαίσια ενός εθνικού σχεδίου ανασυγκρότησης. Στην πολιτική πρέπει να συμφωνήσουμε. Τώρα για τα στελέχη που φύγανε. Θα σας πω το εξής. Άνω τελεία, πρέπει να πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε με αυτό το θέμα αμέσως μετά. Σε 2-3 λεπτά θα είμαστε και πάλι μαζί. Τον καθένα, ελευθερία σημαίνει κάτι διαφορετικό. Για εμάς την Τράπεζα Πειραιώς σημαίνει να έχεις και το κεφάλαιο σου ελεύθερο και υψηλές αποδόσεις με την προθεσμιακή κατάθεση «Απόδοση και Ελευθερία». Με τη σιγουριά της Τράπεζας Πειραιώς. Τράπεζα Πειραιώς. Σταθερή γιατί κινείται. Όλη η μαγεία της φύσης σε ένα μπουκάλι. Φυσικό μεταλλικό νερό Βίκος. Απ' την πηγή και απ' την καρδιά. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και δίκασα την τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Παναση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα, όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T, μαζί είμαστε ένα. Ένας υπέροχος κόσμος διασκέδασης και ψυχαγωγίας σας περιμένει στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα, το Regency Casino Θεσσαλονίκη προσφέρει τα καλύτερα παιχνίδια με τις αυστηρότερες διεθνείς προδιαγραφές. Ζήστε τη μαγεία του παιχνιδιού στα 910 slot machines και τα 74 τραπέζια ρουλέτας, blackjack και punto banco. Για μια πιο ξεχωριστή εμπειρία, λειτουργεί και η ειδική αίθουσα VIP, το Club Regency. Παρακολουθήστε τα πιο εντυπωσιακά θεάματα στο Θέατρο Βεργίνα. Απολαύστε απεριόριστο γεύμα στο εστιατόριο Λατεράς και μια μοναδική γκουρμέ εμπειρία στο πολυβραβευμένο με χρυσούς κούφους εστιατόριο Alfredo's Grand Dining Restaurant. Regency Casino Θεσσαλονίκη. Ο απόλυτος προορισμός διασκέδασης και ψυχαγωγίας. Την Κυριακή με τη Real News. Εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Μαζί. Που για σένα τα ζεϊμπέκικα του Γιάννη Πλούταρχου σε δύο συλλεκτικά CD. Υπήρχαν λόγοι που για σένα ναι, δεν κράτησα. Και Ζήτα, το best seller του Βασίλη Βασιλικού για την υπόθεση Λαμπράκη. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Έλα, Βαγγελάκη, τι κάνεις? Πού είσαι σε μετάφραση? Στα ρώσικα και χρειάζομαι βοήθεια. Μια μεταφρασούλα είναι. Τον σλιόμ, ολίφκε θρόμπα, ντα. Ντα. Τσέλ βιέξπορτ εις Γκρέση, Μασκβό. Εντάξει, ευχαριστώ, Βαγγελή. Άντε, γεια. Ψυχούλα, Βαγγελάκης. Τώρα δεν θα σταματάς να μιλάς με τους συνεργάτες σου. Γιατί με τα νέα προγράμματα OTE Business Double Play έχεις απεριόριστες κλήσεις προς ενδοητερικά κινητά και σταθερά. Έως 500 λεπτά προς εθνικά κινητά και business internet με ταχύτητες έως 50 Mbps. Μόνο από 34 ευρώ το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για οικονομία στην επιχείρησή σου είναι για μας έμπνευση. ΟΤΕ. Μαζί είμαστε ένα. Νιτσιάκος. 40 χρόνια στα Γιάννενα με σεβασμό στην παράδοση. Υγιεινά κοτόπουλα με μεράκι στην παραγωγή. Σήμερα η εταιρεία Νιτσιάκος φέρει στο πιάτο σας ελληνική γαλοπούλα και κουνέλι. Η ποιότητα είναι υποχρέωσή μας. Νιτσιάκος. Ό,τι καλύτερο.
την Κυριακή με τη Real News. Εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ για αγορές στα ΑΒ Βασιλόπουλος. Και με κάθε κουπόνι που εξαργυρώνεται, η Real News προσφέρει 1 ευρώ στην ενέργεια της ΑΒ για την υποστήριξη 52 δράσεων σύντησης σε όλη την Ελλάδα. Real News, η αληθινή εφημερίδα. Από τότε που χώρισα με την Ελενίτσα και βγήκα στην τηλεόραση, ζω καθημερινά την αγάπη του κόσμου. Τις προάλλες με σταματάει ένας τύπος και μου λέει: Θανάση, είμαι χάλια. Πονάει ο κόσμος. Η γυναίκα μου λείπει συνέχεια από το σπίτι. Λες να. Τηλεοράσεις, ίντερνετ, τέτοια έχεις. Μα βάλε να βλέπει εκεί πέρα η γυναίκα τις ματσάρες της. Να έχει τα ίντερνετ της. Να παίρνει τη μανούλα της. Τώρα, πριν τα βάλει ο κουμπάρος. Τώρα όλοι θα βάλουν ο T-Double Play και ο T-TV. Απόκτησε και εσύ ο T-Double Play και ο T-TV μόνο από 38,80 το μήνα. Γιατί η επιθυμία σου για επικοινωνία και διασκέδαση στο σπίτι είναι για μας έμπνευση. Ο T. Μαζί είμαστε ένα. NowDoctor.gr. Δωρεάν αναζήτηση γιατρού με ένα κλικ από την οθόνη του υπολογιστή σας. Με το NowDoctor, η διαδικασία αναζήτησης ιατρικού ραντεβού δεν κοστίζει τίποτα και ολοκληρώνεται σε λίγα μόλις λεπτά. Εάν είστε ασθενείς, μπορείτε πλέον να αναζητήσετε το γιατρό σας και να κλείσετε δωρεάν ραντεβού με βάση τη γεωγραφική περιοχή, την ιατρική ειδικότητα και το ασφαλιστικό σας ταμείο. Εάν είστε γιατρός, το NowDoctor θα σας βοηθήσει να βρείτε νέους ασθενείς μέσα από το ίντερνετ, ενώ ταυτόχρονα θα σας προβάλλει αποτελεσματικά στο διαδίκτυο και τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσεγγίζοντας ένα νέο κοινό. Μπείτε τώρα στο www.nowdoctor.gr και γραφτείτε στο μεγαλύτερο πανελλαδικό δίκτυο για δωρεάν αναζήτηση ιατρικών ραντεβού. Nowdoctor.gr. Ο νέος τρόπος να βρεις ιατρό δωρεάν. www.nowdoctor.gr.